Thank you.
Σήμερα έχουμε την ιδιαίτερη χαρά αλλά και τιμή να βρίσκεται μαζί μας ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, ο κύριος Κωνσταντίνος Πολίτης, εκπροσωπώντας το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας που βρίσκεστε σήμερα εδώ. Γίνεται εν όψη ορισμένων διεργασιών εν όψη της προσυνεδριακής διαδικασίας που θα λάβει η χώρα εδώ στο Ναύπλιο κατά το τριήμερο 28, 29 και 30 Μαΐου. Διαδικασίας που αφορά το προσυνέδριο της Ψαλτικής 2024 και γίνεται σε συνεργασία με την Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, την ΟΜΣΙΕ, τον
σύνδεσμο Ιεροψαλτών Αργολίδας Ιάκωβος Ναυπλιώτης και τελεί υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως και του Δήμου Ναυπλιέων. Είναι ένα τριήμερο που θα γίνει εδώ στην πόλη του Ναυπλίου και θα έχει πανελλαδική εμβέλεια εφόσον θα έρθουν ιεροψάλτες και πρωτοψάλτες από όλη την Ελλάδα. Κατά την τελευταία μέρα, σύμφωνα με πρόταση του συνδυασμού μας και με ομόφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας, θα τιμήσουμε έναν βιρτουόζο της ψαλτικής τέχνης, έναν μουσικοδιδάσκαλο που για 70 και πλέον έτη υπηρέτησε τη βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική. Την υπηρέτησε διότι με την προσφορά του, με το συγγραφικό του, το πλούσιο συγγραφικό του έργο που αποτελείται πλέον το 30-40 τόμων, αν θυμάμαι καλά, διέδωσε και διέσωσε την βυζαντινή εκκλησιαστική μουσική και την ψαλτική τέχνη. Πρόκειται λοιπόν για τον άρχοντα μουσικοδιδάσκαλο, τον κύριο Αστέριο Δευρελή, ο οποίος θα μας τιμήσει και με την παρουσία του από τη Θεσσαλονίκη. Φίλτατε Πρόεδρε, Χριστός Ανέστη. Ευχαριστώ ο Κύριος. Με ιδιαίτερη τιμή και συγκίνηση είχα σήμερα τη χαρά να επισκεφτώ την πρώτη πρωτεύουσα του ελληνισμού και να ψάλουμε μαζί σας στο Μητροπολιτικό Ναό. Τον πρώτο Μητροπολιτικό Ναό της Ελλάδος. Τον πρώτο Μητροπολιτικό Ναό της Ελλάδος. Μακάρι η χάρη της Εκκλησίας μας να επιδαψιλεύει το έθνος και να οδηγεί τα βήματά του σε καλούς δρόμους. Η ψαλτική κοινότητα είναι μια παλαιά συντεχνία η οποία παρακολουθεί τα βήματα της Εκκλησίας ήδη από τους Αποστολικούς χρόνους. Και υπό την έννοια αυτή και με τη μακρά διαδρομή την οποία έχει ακολουθήσει οφείλει σε τακτά χρονικά περιοδικά διαστήματα να επαναπροσδιορίζεται, να ξαναβάζει νέους στόχους, να δημιουργεί νέες συμμαχίες με την κοινωνία και να βελτιώνει εις όφελος και της Εκκλησίας και της τέχνης και του γένους τις συνθήκες κάτω από τις οποίες επιτελείται το ιεροψαλτικό λειτουργήμα. Το ιεροψαλτικό λειτουργήμα είναι σύνθετο, διότι εμπεριέχει τα στοιχεία εκείνα της λειτουργικής ζωής της Εκκλησίας δια της υμνολογίας που εμείς υπηρετούμε, όμως είναι και θεματοφύλακας της μουσικής του γένους. Διότι αν έχουμε σήμερα παραδοσιακή μουσική, αν έχουμε σήμερα λόγια μουσική δημιουργία, την έχουμε χάρη στους ψάλτες, οι οποίοι στα χρόνια της δουλείας, στο Μεταβυζάντιο, κατάφεραν να κρατήσουν ζωντανή την παρακαταθήκη της λειτουργικής ζωής και της υμνολογίας μας και των δημοτικών τραγουδιών, ούτως ώστε σήμερα να μπορούμε να είμαστε περήφανοι για τον μουσικό πολιτισμό μας. Στα τελευταία 50 χρόνια που δραστηριοποιείται η Ομοσπονδία Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος, πέρασαν από το τιμόνι της οι σημαντικότεροι εκπρόσωποι της κοινότητάς μας. Όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι της βυζαντινής μουσικής πέρασαν και από τη θέση του Προέδρου της Ομοσπονδίας και βέβαια ταπεινότερος όλους, όλων εγώ. Όμως υπάρχει πλέον η ανάγκη στο σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο βιώνουμε να επαναπροσδιορίσουμε τους στόχους και τους σκοπούς μας. Η κοινωνία μας αλλάζει με ραγδαίους ρυθμούς. Το εκκλησιαστικό περιβάλλον γίνεται, παρακολουθούμε όλες αυτές τις εξελίξεις στην κοινωνία και πρέπει να είμαστε έτοιμοι και εμείς να δίνουμε μαρτυρία πίστης και να ακολουθούμε και τις επιταγές της εποχής μας. Έτσι, στο πλαίσιο αυτό, το ανατριετία διοργανώμενο συνέδριο της Ομοσπονδίας περνάει στην τρίτη του διοργάνωση. Το 2018 στην Αθήνα τιμήσαμε τον Σπύρο Περιστέρη, τον επί 60 χρόνια πρωτοψάλτη του Μητροπολιτικού Ναού της Αθήνας. Το 2021 στην πόλη των Τρικάλων τιμήσαμε το Ίδρυμα Βυζαντινής Μουσικολογίας και τον καθηγητή Γρηγόριο Στάθη για τα 50 χρόνια της δημιουργίας και της παρουσίας του. Τώρα το 2024 ερχόμαστε να τιμήσουμε την προσφυγική καταγωγή της ψαλτικής. Ενδεχομένως δεν είναι γνωστό σε πολλούς αυτό, όμως αν έχουμε σήμερα τη βυζαντινή μουσική στην ποιότητα και στη στάθμη εκείνη που της αρμόζει, το έχουμε δυστυχώς και ευτυχώς, διότι ξέρετε αυτά τα πράγματα είναι ταυτόσημα, γιατί εκτοπίστηκαν από την περιοχή της Ανατολής, από την πόλη, από τη Σμύρνη, από τον Πόντο, όλοι οι μεγάλοι δάσκαλοι, ως διοκόμενοι από το καθεστώς της γείτονος και
ήρθαν στην Ελλάδα ως παλινοστούντες, ως διωγμένοι. Και μαζί με αυτά όμως που φέρανε τα λίγα από τις αλλήτρωτες πατρίδες του ελληνισμού, φέρανε και τη μουσική παράδοση. Έτσι λοιπόν φέτος θέλουμε να τιμήσουμε την προσφυγική υπόσταση της Ψαλτικής. Και δεν υπάρχει καλύτερος τρόπος να το κάνουμε αυτό από το να κάνουμε μια σειρά εκδηλώσεων προσυνεδριακών σε μεγάλες πόλεις της Ελλάδος, ξεκινώντας από την Αργολίδα, από την πόλη του Ναυπλίου, να τιμήσουμε δασκάλους, να αφυπνίσουμε συνειδήσεις, ούτως ώστε στην εποχή μας να καταστεί πλούτος της κοινωνίας ο πλούτος της βυζαντινής μουσικής. Η βυζαντινή μουσική δεν είναι μόνο για τις εκκλησίες, δεν είναι μόνο για εμάς που την ξέρουμε, είναι για τον μέσο συνάνθρωπό μας, για τον μέσο συμπολίτη μας. Σε μια εποχή που οι άνθρωποι ζουν μέσα στη δίνη του άγχους, των καθημερινών προβλημάτων, της κοινωνικής εκτροπής, της παιδικής βίας, των ναρκωτικών, η βυζαντινή μουσική μόνο κάτι καλό έχει να προσφέρει. Και αυτό θέλουμε να το προσφέρουμε δια των συλλόγων, όπως και ο σύλλογος εδώ Αργολίδος και ο εκλεκτός πρόεδρος κ. Καρκαλάτος κάνει σημαντικό έργο πάνω σε αυτό, να μπορέσουμε να επανευαγγελιστούμε τις αξίες της βυζαντινής μουσικής στον κόσμο. Οπότε σας προσκαλούμε την 5η, 30 Μαΐου, στο Βουλευτικό, όπου θα κάνουμε μια όμορφη συναυλία, θα τιμήσουμε το δάσκαλο τον Δευρελή για τα πολλά χρόνια, διότι ήταν ένας από τους ανθρώπους που έβαλε το δάχτυλο στην πληγή των δασκάλων. Οπότε η βιωματική του μαρτυρία μας είναι πολύτιμη. Και πρώτο Θεός, να ψάλουμε συνετός και να ομορφαίνουμε την καθημερινότητα των ανθρώπων. Να είστε καλά.